Σάλλο και αντιδράσεις προκαλεί απάντηση στο δραματικό στεγαστικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εποχικά εργαζόμενοι, την οποία επιχείρει να δώσει αγγελία που έγινε viral στα Χανιά. Εάν είναι πραγματική, είναι απαράδεκτη. Ιδιώτης, αντλώντας έμπνευση προφανώς από τις καψούλες ύπνου που υπάρχουν σε χώρες όπως η Ιαπωνία, ενοικιάζει κουκέτες στα Χανιά με αντίτιμο 230 ευρώ το μήνα. Θεωρώ ότι είναι πλήγμα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κάποιος εκεί. Εγώ θα έλεγα και για το 1-2 βράδια, αλλά για μήνα ή για χρόνο ή δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Τελείως τύχει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τελείως όμως. Πολύ ακριβό και πολύ δύσκολο να μπορέσει να ανταπεξέλθει μια οικογένεια για να σπουδάσει το παιδί της. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την αγγελία δείχνουν θηρίδες που έχουν μετατραπεί σε κουκέτες, ενώ συνοδεύονται από την πληροφόρηση πως ο χώρος διαθέτει κοινόχρηστο μπάνιο, κοινόχρηστη κουζίνα και χώρο μελέτης. Στα 230 ευρώ μηνιαίως που ορίζεται ως ενίκιο για την κουκέτα, περιλαμβάνεται Wi-Fi, κλιματισμός και αλλαγή κλινοσκεπασμάτων μία φορά την εβδομάδα. Μία ακραία περίπτωση, η οποία οφείλεται στην έλλειψη στέγης και για φοιτητές, αλλά και για εκπαιδευτικούς και γενικά δημοσίους υπαλλήλους που διορίζονται σε άλλες περιοχές από τον τόπο κατοικίας τους. Οι αντιδράσεις που προκαλεί η αγγελία είναι σφοδρές ακόμη και για όσους γνωρίζουν το απόλυτο αδιέξοδο που συναντά κανείς επιχειρώντας να αναζητήσει σπίτι για νοικίαση, κάνοντας λόγο για επιλογή που προσβάλλει την αξιοπρέπεια και κάθε έννοια προσωπικής ζωής. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις να νοικιάζονται κουκέτες σαν κάψουλα. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και άλλη έκφραση, αλλά καλύτερα να μην τη χρησιμοποιήσω, για να μένουν, όπως λέει, φοιτητές, αναπληρωτές, καθηγητές, εποχιακοί υπάλληλοι, όλα. Η επιχειρηματική πρωτοβουλία είναι γεγονός ότι αντικατοπτρίζει τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ακινήτων. Στην Ιαπωνία, οι καψούλες ύπνου και ξεκούρασης είναι διαθέσιμες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Ο πελάτης με ανάλογη χρέωση εισέρχεται σε ένα χώρο όπου έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τα προσωπικά του αντικείμενα, να πάρει κάθε είδος που του είναι απαραίτητο, από πιτζάμες, πετσέτες και παντόφλες μέχρι είδη προσωπικής υγιεινής, ώστε να μπορέσει να πληθεί και να ξεκουραστεί για όσο χρειαστεί. Νομίζω πως θα ψάχνα κάτι άλλο να κάνω, δεν ξέρω. Νομίζω πως θα προσπαθούσα να το αποφύγω όσο μπορούσα. Δεν ξέρω τι θα έκανα, δεν είμαι σε αυτή τη θέση, αλλά θα προσπαθούσα να το αποφύγω. Η επιλογή αυτή είναι εξαιρετικά δημοφιλής και στους τουρίστες που κατακλείζουν την Ιαπωνία. Έτσι κι αλλιώς οι καψούλες ύπνου απηχούν μια διαφορετική κοινωνική ανάγκη, ενώ πρόκειται για επιλογή που δεν μπορεί να υποκαταστήσει το οικιακό περιβάλλον και την υγιή προσωπική ζωή ενός ατόμου. Γι' αυτό και η αγγελία συγκεντρώνει πολλές αντιδράσεις. Έχω ακούσει από φίλους και γνωστούς ότι ισχύει αυτό όντως. Δεν βρίσκουν. Και εδώ στο Ηράκλειο, όχι μόνο στα Χανιά. Και εδώ στο Ηράκλειο είναι πολύ δύσκολο το θέμα της στέγης. Φανταστείτε, οι φοιτητές μένουν σε σπίτια αλλωλών φίλων τους ή σε ξενοδοσία, αφού έχει 300 ευρώ το δωμάτιο. Απάντηση βέβαια στο ερώτημα για το τι να κάνει ένας φοιτητής, ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, κάποιος χαμηλόμισθος για να βρει στέγη, δεν υπάρχει. Τα μέτρα που πρόσφατα εξαγγέλθηκαν χαρακτηρίζονται ως σταγόνα στον ωκεανό. Ενώ μέχρι να ληφθούν άλλες γενναίες αποφάσεις, εποχικά εργαζόμενοι σε κοσμοπολιτικούς προορισμούς θα εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερ και παραπήγματα, ενώ εκπαιδευτικοί θα κοιμούνται ακόμη και στα αυτοκίνητά τους όσο αναζητούν στέγη.